Η Αγλαία ήρθε στην Τετάρτη του Δημοτικού στο σχολείο μας. Ήταν ένα ψηλό κορίτσι με γαλανά μάτια, ξανθά μαλλιά ολόισια, δεμένα πίσω. Απλά ντυμένη, αλλά με γούστο. Δεν τη γνώριζε καμιά μας και σε αυτό αποδώσαμε την κάπως ψυχρή και παγερή συμπεριφορά της. Στις απλές ερωτήσεις μας από ποιο σχολείο ήρθε στο δικό μας και γιατί, απάντησε μονοσύλλαβα, χωρίς το άσπρο πρόσωπό της να αλλάξει την ψυχρή και ακατάδεκτη έκφραση. Εμείς προσπαθήσαμε να την πλησιάσουμε στο διάλειμμα, όπως κάνουμε με κάθε καινούργια συμμαθητριά μας. Αυτή όμως μας εγκατέλειψε και πήγε με μια μαθήτρια της πέμπτης τάξης να κάνει παρέα. Και συνέχεια τις άλλες μέρες προσπαθήσαμε, χωρίς να έχουμε επιτυχία. Έμενε ίδια ακατάδεκτη η έκφρασή της στα δικά μας χαμόγελα, ίδιες μονοσύλλαβες οι απαντήσεις της στις δικές μας καλόκαρδες ερωτήσεις. Τυπική, πες ψυχρή, ήταν και η σχέση της με τη Φανή, που η κυρία της έβαλε στο ίδιο θρανείο. Στα διαλύματα πάντα πήγαινε παρέα με τη μαθήτρια της άλλης τάξης και το μεσημέρι την έπαιρνε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. «Θα είναι πλούσια», μου είπε η Ρένα. Εγώ θυμωμένη της απάντησα. «Μόνο αυτή είναι αν είναι. Ο δικός σου πατέρας δεν έχει αυτοκίνητο και ο δικός μου έχει. Είναι πιο πλούσια από τη Βάσια που είναι φοπλιστής ο πατέρας της. Πες πως είναι ψιλομύτα, κατάδεκτη και τίποτα άλλο». Έφαγα βέβαια γερή κατσάδα από τη μητέρα μου όταν της είπα την κρίση μου για την Αγλαία και για τις βαριές κουβέντες και για την έλλειψη αγάπης, όπως είπε. Η μαμά βρήκε χίλιους δυο τρόπους να δικαιολογήσει την καινούργια μας συμμαθήτρια. Η κατάσταση συνεχίστηκε η ίδια στην τάξη. Εκείνη ολιγομίλητη, παγερή, ακατάδεκτη. Εμείς απλές, γεμάτες φροντίδα για εκείνη, όπως για όλες. Το είχαμε πάρει απόφαση να σπάσουμε τον πάγο της ακαταδεξίας της. Την πιο καλή δουλειά την έκανε η Φανή που καθόταν μαζί της στο ίδιο θρανείο. Άριστη μαθήτρια και διακριτική όπως είναι, φέρθηκε με πολλή ευγένεια και λεπτότητα σε μερικά πράγματα, που είναι φυσικό να είναι άγνωστα στην Αγλαία, μια και ήρθε από άλλο σχολείο και ήταν και λίγο πιο πίσω στα μαθήματα. Τι γλυκό χρώμα έπαιρναν τα γαλανά της μάτια όταν χαμογελούσε λίγο ύστερα από τέτοιες λεπτές φροντίδες της Φανής. Το πιο γρήγορο αποτέλεσμα το έφερε μια αρρώστια. Αρκετές μέρες έλειψε η Αγλαία από το σχολείο. Ένα βαρύ κρυολόγημα την έριξε στο κρεβάτι. Δεν τολμήσαμε να πάμε στο σπίτι της, όμως με δική μου σκέψη η γιαγιά λέει πως ήταν φωτισμός Θεού. Γράψαμε γράμματα θερμά και τις ευχηθήκαμε περαστικά. Η πανέξυπνη Φανή της έστειλε και τα μαθήματα στα οποία προχωρήσαμε. Αυτή η πράξη μας, θυμήθηκα της μαμάς το λόγο, αυτή η αγάπη μας τη συγκίνησε βαθιά και έσπασε τον πάγο της ακαταδεξίας. Όταν έγινε καλά, έφερε για όλες τις μαθήτριες στην τάξη μας ένα ωραίο γλυκό που έφτιαξε μαζί με τη μαμά της. Και από μια καρτούλα όμορφα ζωγραφισμένη που έγραφε «Σας ευχαριστώ θερμά». Σήμερα η Αγλαία είναι βέβαια το σοβαρό ολιγόλογο κορίτσι της τάξεώς μας, αλλά η καταδεκτικότητα και η απλότητά της έδιωξε την παγωμάρα του προσώπου της και το έκανε όμορφο, πολύ όμορφο.